Λοιπόν, κοντά μας εδώ ο κύριος Θόδωρος Φορτσάκης από την Νέα Δημοκρατία. Και να το πούμε αυτό, ο Βρετανός πρέσβης είναι πραγματικά φιλέλληνας. Ναι, και μάλιστα πραγματικά, με την αποχώρησή του και τις δηλώσεις του και την επιστολή την οποία έστειλε, ήταν πολύ. Και βγήκε το πρωί στον Βασίλη και τον Δημήτρη εδώ. Λοιπόν. Κύριε Φορτσάκη, καλό μεσημέρι. Και να ξεκινήσουμε από τα δύο τελευταία που είπε ο κύριος Κατρούγκαλος. Τρόικα εσωτερικού και ότι κατηγορείται για μονομερείς ενέργειες. Η Νέα Δημοκρατία δηλαδή, όχι εσείς. Κοιτάξτε, καταρχήν να πούμε ότι όταν μιλάμε για παροχές σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν ανάγκη, κανείς δεν μπορεί να είναι εναντίον. Mm-hmm. Πολύ καλά έκανε και έδωσε τα χρήματα αυτά και περισσότερα πρέπει να δώσει. Και η Νέα Δημοκρατία, όταν θα έρθει με το καλό στα πράγματα, θα προσπαθήσει να δώσει όλα αυτά τα οποία δεν έχουν πλέον αυτοί οι συνταξιούχοι. Το ερώτημα είναι διπλό. Είναι. Από τη μία μεριά. Εσείς, κύριε Φορτσάκη. Κοιτάξτε, εμείς θα δώσουμε. Γιατί αυτό λίγο μου θύμισε αυτό που είχε πει ο Σιμίτσης με τον Καραμαλή, που λέγανε στις εκλογές του 2000. Εγώ θα θυμίζω τι είχαμε δώσει εμείς όσο η Νέα Δημοκρατία ήταν ακόμα στην κυβέρνηση. Όταν άφησε την κυβέρνηση το 2014 ο Σαμαράς, υπήρχαν στους συνταξιούχους παροχές πολύ περισσότερες από αυτές που υπάρχουν σήμερα. Δίνοντας πίσω ο κύριος Τσίπρας ένα κομμάτι από αυτά που έχει κόψει, καλά κάνει και το δίνει πίσω, και έπρεπε να δώσει και το σύνολο αυτών που έκοψε. Διότι οι συνταξιούχοι βρέθηκαν με τεράστιες μειώσεις στα χρήματα τα οποία έπαιρναν και αυτό το ξέρουμε όλοι. Δεν χρειάζεται να γυρίσουμε πίσω. Όλα αυτά τα οποία επιβλήθηκαν. Εμείς δεν ψηφίσαμε τις περικοπές, εμείς ψηφίσαμε να υπάρξει ένα πρόγραμμα το οποίο θα κρατήσει την Ελλάδα στην Ευρωζώνη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ιδιοκτησία όμως του προγράμματος ανήκει στην εκάστοτε κυβέρνηση. Ο Μητσοτάκης, με μεγάλη ειλικρίνεια, έχει εξηγήσει πολλές φορές ότι αν η Νέα Δημοκρατία είχε να εφαρμόσει το πρόγραμμα αυτό, θα το εφάρμοζε τελείως διαφορετικά, με τελείως διαφορετικό μείγμα πολιτικής, δημοσιονομικής πολιτικής. Θα είχε κάνει περικοπές δαπανών, θα είχε κάνει μεταρρυθμίσεις για να απελευθερώσει τις παραγωγικές δυνάμεις του τόπου και θα είχε προστατεύσει τους ανθρώπους αυτούς, από τους οποίους, θυμίζω, εμείς δεν κόψαμε ούτε τη σύνταξη, ούτε τον ΕΚΑΣ, ούτε τους βάλαμε 6% να έχουν εισφορές στα ταμεία. Επομένως, και θα ήθελα να σας πω και κάτι άλλο. Κύριε Φορτσάκη, συγγνώμη, ποιος τις έκοψε τις συντάξεις? Οι συντάξεις περικοπήκαν, όπως ξέρετε, αγρίως περικόπηκαν με την έννοια ότι υπήρξε μια αύξηση των εισφορών των συνταξιούχων, υπήρξε αυτά περικοπή του ΕΚΑΣ. ΣΥΡΙΖΑ κάναμε αναλυτικά τις περικοπές. Όμως οι περικοπές συντάξεις δεν ήρθαν επί ΣΥΡΙΖΑ μόνο. Βεβαίως. Γίνανε άγριες περικοπές επί ΣΥΡΙΖΑ, αλλά λέω. Βεβαίως. Αυτό είναι αλήθεια. Υπήρξαν περικοπές γιατί η χώρα, όπως ξέρετε, είχε φτάσει σε ένα σημείο στο οποίο δεν μπορούσε να αντέξει αυτά τα οποία πλήρωνε παλαιότερα. Όμως είχε μπει ένα τέρμα σε αυτή την ιστορία. Και εν πάση περιπτώσει, σας λέω ότι αυτά που δίνει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα μικρό κομμάτι έναντι αυτών που έχει ο ίδιος περικόψει στους συνταξιούχους, οι οποίοι οι συνταξιούχοι γνωρίζουν καλά ότι είναι μια προσωρινή παροχή, δεν έχουμε καμία βεβαιότητα ότι θα επαναληφθεί. Ήθελα να κάνω ένα δεύτερο σχόλιο. Άκουσα την κυβέρνηση και τον κύριο Τσίπρα να λέει ότι είχαμε υπεραπόδοση. Μήπως έχει καμία επιχείρηση και του έφερε κέρδη η επιχείρησή του και έχει υπεραπόδοση των κερδών του και τα ξαναμοιράζει στους μετόχους του. Ο κύριος Τσίπρας έβαλε μια άγρια φορολογία σε όλο τον κόσμο, έκανε άγριες περικοπές και ξαναδίνει τώρα σε ένα κομμάτι των ανθρώπων από τους οποίους έχει κόψει κάτι σημαντικό, ένα κομμάτι το οποίο έχει κόψει από άλλους. Όταν πρόκειται να κάνουμε παροχές, και επαναλαμβάνω ότι καλά κάνει και δίνει σε αυτούς οι οποίοι έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη, πρέπει όμως να έχουμε και ένα συνολικό σχέδιο. Γιατί υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που έχουν ανάγκη, υπάρχουν και άλλες συντάξεις που έχουν μειωθεί, και θα πρέπει να δούμε το πρόβλημα αυτό πάντοτε μέσα ανάγκη σε ένα συνολικό, 95% της, ένα συνολικό σχέδιο. Ναι. Δεν μπορεί ξαφνικά να θυμάται ένα απόγευμα ότι θέλει να κάνει παροχές οι οποίες δεν ξέρω τι χαρακτήρα έχουν, αν είναι παροχές προεκλογικού τύπου ή οτιδήποτε άλλο, και να έρχεται ξαφνικά όταν η Βουλή συζητάει εδώ και τρεις μέρες για τον προϋπολογισμό και να θυμάται ότι θα μοιράσει δεν ξέρω πόσες εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Αυτά τα πράγματα πίσω, δεν είναι σοβαρά. Δεν είναι σοβαρά. Κρύβεται κάτι από πίσω, είτε εκλογικό σχεδιασμό, είτε νέα μέτρα. Δεν μπορώ να γνωρίζω τι σκέπτεται ο κ. Τσίπρας, δεν μπορώ να γνωρίζω ποια είναι η εσωτερική, αν θέλετε, αντοχή τη πλειοψηφία του. Πιστεύω ότι θα δοκιμαστεί αγρίως, διότι αυτά που του ζητούν από το εξωτερικό δεν μπορεί να τα περάσει και δεν μπορεί να πείσει τους εταίρους μας και δανειστές μας ότι κάνει τις απαραίτητες κινήσεις που θα βοηθούσαν την Ελλάδα να διαπραγματευτεί καλύτερα. Θυμίζω στο σημείο αυτό ότι ο κύριος Τσίπρας ήρθε προλίγων ημερών, με μεγάλη χαρά μας ανακοίνωσε ότι πετύχαμε στο Eurogroup ορισμένα πράγματα. Ναι. Εγώ δεν θα με ψημυρίσω. Καλά είναι και αυτά. Ό,τι πάρει η Ελλάδα, καλό είναι. Αλλά είναι ελάχιστο έναντι αυτού το οποίο παραχώρησε. Η Ελλάδα παραχώρησε τη συμφωνία της για τα πλεονάσματα 3,5%, τα οποία δεν εχμαλωτίζουν. Το παραχώρησε, ακόμα. Το παραχώρησε ότι είναι με την έννοια ότι δεν επέμεινε. Έχει κλείσει αυτό.
Γιατί είναι λίγο τρομακτικό αν έχει κλείσει αυτό, κοιτάξτε, οφείλω να ομολογήσω. Κοιτάξτε, σε μια κατάσταση πολιτική, ποτέ τίποτα δεν κλείνει οριστικά. Πάντοτε μπορεί κάτι να επανέλθει. Όμως αυτή την ώρα, όταν υπάρχει μια απόφαση του Eurogroup πρόσφατη. Άρα θα τα δεχτεί όλα, λέει το κύριο Τσίπρας. Δεν θα ανοίξει τον άλλο μήνα η διασυζήτηση, αυτό είναι προφανές. Δεν νομίζω ότι θα ανοίξει. Μακάρι να ανοίξει. Εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε σαν Νέα Δημοκρατία και σαν αξιωματική αντιπολίτευση για να βοηθήσουμε να ξαναγίνει αυτή η συζήτηση. Ο Μητσοτάκης, όπως το ξέρετε, είχε δεσμευτεί ότι θα προσπαθήσει το 3,5% να το κάνει 2% και θα το κάνει και πριν γίνει η κυβέρνηση όλη την προσπάθειά του και μετά. Αλλά για να το κάνει αυτό μια κυβέρνηση, πρέπει να δώσει στους ξένους ορισμένα εχέγγυα, αν θέλετε, ότι υπάρχουν μεταρρυθμίσεις που προχωρούν, ότι η χώρα υποδέχεται επενδύσεις, ότι είναι φιλική προς την ιδιωτική πρωτοβουλία. Αυτό εδώ γίνονται τα αντίθετα. Ωστόσο, κύριε Φορτσάκη, γίνονται τα αντίθετα. Στο πολιτικό επίπεδο έχει πει ότι δεν θα μπορούσε ποτέ να συγκυβερνήσει με το ΣΥΡΙΖΑ. Δικές σας δηλώσεις είναι ακριβώς αντίθετο. Κοιτάξτε. Ότι ακόμη και αν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα, θα πρέπει να υπάρξει συνένεση και συνεργασία. Δεν είναι σε αντίθετη κατεύθυνση. Με τον αρχηγό μου, τον κύριο Μητσοτάκη, είμαστε στην ακριβώς ίδια γραμμή. Ο Μητσοτάκης λέει κάτι το οποίο είναι πολύ λογικό. Λέει ότι αυτή την ώρα η Νέα Δημοκρατία κάνει μια προσπάθεια να αγκαλιάσει όσο περισσότερους πολίτες συμφωνούν με τα βασικά σημεία του προγράμματός της, ακόμα και αν δεν ανήκουν στο κόμμα μας. Και λέει ότι μετά τις εκλογές, ακόμα και αν η Νέα Δημοκρατία έχει την απόλυτη πλειοψηφία, θα κάνει κάθε προσπάθεια να ανοίξει την συγκυβέρνηση σε όσους συμφωνούν όσο το δυνατόν περισσότερο μαζί της. Ναι. Και όταν ρωτήθηκα αν θα δεχόμασταν και ανθρώπους του ΣΥΡΙΖΑ, είπα βεβαίως αν δέχονται τις βασικές αρχές που δέχεται και η Νέα Δημοκρατία. Κύριε Πλην όμως είπα, ναι, πρόσθεσα, ότι δυστυχώς βλέπω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το δέχεται. Άχρηστος δεν υπάρχει λοιπόν καμία διαφωνία. Μια χαρά τα συνεργαστείτε κιόλας. Πώς είπατε? Άχρηστος τους ανεβάζετε, άχρηστος τους κατεβάζετε. Κοιτάξτε, όλοι. Ψεύτες κτλ. Ναι, να σας πω κάτι. Ο Θεός έχει δώσει στους ανθρώπους τη δυνατότητα να βελτιώνονται. Εάν λοιπόν κάποιος βάλει μυαλό, θα το χαρούμε πάρα πολύ και θέλουμε να τον έχουμε κοντά μας. Μακάρι και ελπίζω να βάλουν μυαλό. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Αν βάζανε μυαλό και υιοθετούσαν τις βασικές αρχές που προτείνουμε, μακάρι να μείνανε και μέχρι το τέλος της θητείας τους. Αν ήταν να ακολουθήσουν ένα πρόγραμμα το οποίο θα βγάζει τη χώρα από την κρίση. Αλλά δεν το κάνουν. Μάλιστα. Η χώρα δηλαδή αυτή την ώρα έχει μεγαλύτερο συμφέρον να υπομειστεί το κόστος των εκλογών παρά το κόστος της παραμονής του ΣΥΡΙΖΑ στην. Θέλω να σας κάνω και μία ερώτηση που δεν έχει σχέση με τα τρέχοντα πολιτικά και τις κόντρες. Η εικόνα που παρακολουθούμε στη Βουλή εν μέσω συζήτησης προϋπολογισμού είναι απογοητευτική στις περισσότερες συνεδριάσεις. Οι βουλευτές είναι ελάχιστοι. Και αναρωτιόμαστε, δεν ενδιαφέρει κανέναν το γεγονός ότι συζητείται ο προϋπολογισμός? Δεν θα έπρεπε η Βουλή να είναι γεμάτη όλες τις ώρες? Όπως θα είναι το Σάββατο που θα μιλήσουν οι πολιτικοί αρχηγοί. Όπως ίσως να το έχετε παρατηρήσει, είμαι από αυτούς που είναι όσο το δυνατόν περισσότερο παρόν. Και προσπαθώ να είμαι όσο το δυνατόν περισσότερο εκεί. Είμαι νέος βουλευτής από μόνο 2 χρόνια, δεν έχω ακόμα κουραστεί. Επομένως, έχω κέφι να είμαι στη Βουλή. Λυπάμαι που δεν είναι περισσότεροι στη Βουλή. Δυστυχώς στη Βουλή έχουμε περισσότερο μία διαδοχή μονολόγων παρά ένα πραγματικό διάλογο και αυτό αποθαρρύνει τους βουλευτές το να είναι παρόντες. Όμως είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι λυπηρό και πρέπει οπωσδήποτε οι βουλευτές όσο το δυνατόν περισσότερο να είναι παρόντες, γιατί εκεί γίνεται η χώρα της ανταλλαγής. Χθες και προχθές υπήρχαν εικόνες. Ήταν για τον προϋπολογισμό του 2017. Τρία άτομα, έξι, πέντε, τέσσερα. Αυτό σημαίνει από όλα τα κόμματα. Δυστυχώς είναι κάτι το οποίο είναι αρνητικό. Πρέπει να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο. Ευχαριστούμε, κύριε Φορτσάκη, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.